Ανήμερα της μαύρης επετείου της τραγωδίας των Ντεμπών, οι εργαζόμενοι θα βγουν στους δρόμους, θα ενώσουν τις φωνές τους και με το σύνθημα «Οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους» θα επιχειρήσουν να στείλουν ένα δυνατό μήνυμα πως δεν ξεχνούν και πως δεν πάει άλλο. Η χαμηλή μισθή, που είναι πολύ βασικό, ήταν πενιχρές οι αυξήσεις οι οποίες πήραμε στο δημόσιο τομέα, ήταν από 40 με 45 ευρώ αύξηση και φυσικά έχουμε βάλει ψηλά τον πήχη ως δημόσιο υπάλληλοι όσον αφορά το θέμα του δώρου Χριστουγέννων και του Πάσχα. Συμπληρώνεται εδώ ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη, όπου η πολιτική της απελευθέρωσης των συνειδηρόδρομων έστειλαν 57 νέες ψυχές στο θάνατο. Η ίδια πολιτική ασκείται στο χώρο της υγείας. Είναι μια απεργία η οποία έχει δύο βασικά διακυβεύματα. Το πρώτο είναι ότι δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε με τους μισθούς φτώχειας που υπάρχουν και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και την ακρίβεια στα βασικά αγαθά. Η ακρίβεια που εξανεμίζει το μεροκάματο, το κλέψιμο της ασφάλισης, αλλά και οι 163 νεκροί συνάδελφοί μας το 2023 πρέπει να σταματήσουν και πρέπει όλοι να κατεβούμε στο δρόμο του αγώνα. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Ηράκλειο, εκπρόσωποι της ΑΔΔ και σωματείων του ιδιωτικού τομέα ζήτησαν από τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης για να διεκδικήσουν ουσιαστική ενίσχυση των μισθών και δραστική αντιμετώπιση της ακρίβειας που συρρυκνώνει τα εισοδήματά τους. Να πουν όχι στα μέτρα κοροϊδία, όπως χαρακτηρίζουν τις αυξήσεις στους μισθούς στο δημόσιο αλλά και στο κατώτατο μισθό και το ξεπάγωμα στις τριετίες. Πρέπει να απεργήσουμε όλοι, να βγούμε έξω, να διεκδικήσουμε ό,τι μας έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Ένα χρόνο μετά από τα Τέμπη, το σύνθημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας είναι ακόμα επίκαιρο. Ειδικά που όλο αυτό το διάστημα οι νεκροί σε όλη την Ελλάδα από εργατικά ατυχήματα έχουν αυξηθεί. Διεκδικούμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία της κυβέρνησης με το δίθεν ξεπάγωμα των τριετιών. 14 ολόκληρα χρόνια μετά τα μνημόνια και τη σφαγή των εργατικών δικαιωμάτων στο βωμό της σωτηρίας της χώρας, οι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια. Στο Ηράκλειο το αγωνιστικό ραντεβού δίνεται στις 10 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας.